Σήμερα όλοι πλέον συμφωνούν ότι η επίδραση των νέων τεχνολογιών στην αναμόρφωση της πολιτικής, στη λειτουργία του κράτους, στον εμπλουτισμό του δημοσίου διαλόγου είναι δεδομένη. Τα νέα εργαλεία των κοινωνικών δικτύων έχουν επαναπροσδιορίσει τους όρους του κοινωνικού και πολιτικού ακτιβισμού. Το Facebook, το Twitter και τα υπόλοιπα μέσα έχουν αυλήνει την απόσταση μεταξύ πολιτικής εξουσίας και λαϊκής βάσης. Υποστηρίζεται συχνά ότι έχει επέλθει μια γενετική αλλαγή, ότι η δημοκρατία έχει γίνει πλειοψηφιακή, ότι το πεδίο του πολιτικού ανταγωνισμού μεταφέρεται στο διαδίκτυο, ότι οι εσωτερικές κομματικές διαδικασίες αντικαθίστανται από τα διαδικτυακά φόρου διαλόγου, ακόμα ότι και η ίδια η εκλογική διαδικασία, υποστηρίζουν ορισμένοι, μπορεί να μεταφερθεί στο διαδίκτυο. Στη γειτονιά μας, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, έχουμε πρόσφατο το παράδειγμα της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης, όπου διοργανώθηκαν συνεδρία, καθεστώτα κατέρευσαν σε μεγάλο βαθμό μέσω συντονισμού από το διαδίκτυο. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά τη σχέση πολίτη με την πολιτική. Είναι όμως πράγματι έτσι? Πριν από λίγα χρόνια, κυρίες και κύριοι, σε μια χώρα με αυταρχικό καθεστώς, ορισμένοι φοιτητές αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη βασικών ελευθεριών. Αφού συντονίστηκαν και οργανώθηκαν μέσω των προσωπικών τους κοινωνικών δικτύων, αποφάσισαν να διεκδικήσουν συλλογικά τα δημοκρατικά του δικαιώματα. Και πολύ σύντομα η διαμαρτυρία επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα. Εκεί που πριν από λίγες μέρες κρατούσε φόβος, τώρα υπήρχε ελπίδα, αποφασιστικότητα και μαζικότητα. Το αυταρχικό καθεστώς αντέδρασε με τον μόνο τρόπο που ήξερε, δηλαδή με τη βίαιη καταστολή. Γεγονός το οποίο οδήγησε τελικά στην διόρθωση του συσυχωμού. Το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι όλα αυτά έγιναν χωρίς να γίνει έστω και μία ανάρτηση στο Facebook. Το Twitter δεν την τύπησε, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν στάθηκαν, ούτε καν μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κινητά δεν υπήρχαν καν εκείνη την εποχή. Αναφέρομαι, βεβαίως θα το καταλάβατε, στη φοιτητική εξέλιξη του 1973 στην Ελλάδα κατά την περίοδο της δικτατορίας. Το γεγονός ότι είχαμε σημαντικά πολιτικά γεγονότα και πριν από την έλευση του διαδικτύου και των τεχνολογιών της πληροφορικής σημαίνει άραγες ότι αυτά δεν επηρεάζουν σήμερα το είδος της σχέσης πολιτών πολιτικής. Φυσικά και τα επηρεάζουν. Το ερώτημα όμως είναι σε ποιο βαθμό και κυρίως με ποιο τρόπο. Η επανάσταση της πληροφορικής, κυρίες και κύριοι, έχει αλλάξει σίγουρα τον τρόπο επικοινωνούμε, σκεφτόμαστε, σπουδάζουμε και εργαζόμαστε. Η πληροφορική και οι άλλες τεχνολογικές εφαρμογές της είναι η καρδιά της μιας οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Κανείς νομίζω δεν το αφισβητεί πια αυτό. Ωστόσο, αυτή η σχέση δεν σημαίνει ότι όλα αλλάζουν ή ακόμα ότι αλλάζει και η φύση της ίδιας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Κατά την άποψή μου, έχουμε σημαντικές αλλαγές σε δύο επίπεδα. Καταρχάς, στο πεδίο του πολιτικού ανταγωνισμού. Ειδικότερα στο επίπεδο της προσβασιμότητας στην πληροφόρηση για όσους συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία. Και εδώ δεν αναφέρομαι στην παθητική πληροφόρηση ως ενημέρωση, αλλά στην ικανότητα πρόσβασης στην πληροφορία, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο ορθολογικά σκεπτόμενος πολίτης να κάνει τις επιλογές του. Διότι ακόμα και ο πλέον ορθολογικά σκεπτόμενος πολίτης δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν τέτοιος με δεδομένη τη δυσκολία της πρόσβασης σε πληροφορίες. Και ο καλύτερος οδηγός δεν μπορεί να οδηγήσει καλά εάν δεν βλέπει.
Εδώ ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου μπορεί να είναι καθοριστικός για την υπέρβαση αυτού του ελλείμματος πληροφόρησης. Και η προστιθέμενη αξία είναι προφανής. Ο ενημερωμένος πολίτης είναι κατά κανόνα και υπεύθυνος πολίτης. Μέσω της διάχυσης της γνώσης, ο πολίτης δεν θα περιορίζεται στον παθητικό ρόλο του ψηφοφόρου, αλλά θα μπορεί να συνεισφέρει με πολλαπλούς τρόπους στο πολιτικό γίγνεσθε. Η δεύτερη σημαντική συμβολή των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου συντελείται, κατά τη γνώμη μου, στο πεδίο της συμμετοχής στην πολιτική διαδικασία. Το διαδίκτυο έχει την εξαιρετική ικανότητα να χαμηλώνει τον τύχη συμμετοχής για τους πολίτες. Για να συμμετέχω σε ένα διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο, συνυπογράφοντας, παραδείγματος χάρη, ένα κείμενο πλατφόρμα, δεν μου κοστίζει σχεδόν τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κλικάρω ένα κουτάκι με το αποδείχνει του υπολογιστή μου. Αυτός είναι και ο ευκολότερος τρόπος να πείσεις κάποιον που δεν ξέρεις προσωπικά να κάνει κάτι για σένα. Διότι του ζητάς το έλεσο. Είναι προφανές ότι αυτή η λειτουργία αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την κινητοποίηση της κοινής γνώμης. Το χαμηλό κόστος της συμμετοχής προσελκύει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε και τους περιορισμούς που εμπεριέχει. 1 εκατομμύριο διαδικτυακές υπογραφές δεν αντιστοιχούν σε 1 εκατομμύριο ψήφους. Η χαλαρή, η απρόσωπη συμμετοχή δεν είναι πλήρης συμμετοχή. Ένα χαλαρό κοινωνικό δίκτυο, όπως είναι σχεδόν πάντα οι διαδικτυακές κοινότητες, δεν έχει ιεραρχίες, λειτουργεί αποκεντρωμένα και δεν περιλαμβάνει δομές λειτουργίας ή εξειδίκευσης. Οι μεγάλες όμως κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές δεν προκύπτουν από χαλαρές, απρόσωπες δομές. Χρειάζονται κεντρικούς μηχανισμούς, θεσμικές διαδικασίες και καταμερισμό εργασιών. Εάν ο στόχος είναι η επικοινωνία, ακόμα και η αμφίδρομη επικοινωνία, τότε το διαδίκτυο μπορεί να το κάνει αυτό πολύ καλά. Εάν όμως το ζητούμενο είναι η ενεργός κινητοποίηση για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου και η παραγωγή ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος, το διαδίκτυο μπορεί να λειτουργήσει μόνο συμπληρωματικά. Ένα δίκτυο εξορισμού δυσκολεύεται να φτάσει σε συνενετικές αποφάσεις, να θέσει στόχους, χρονοδιαγράμματα και να λειτουργήσει στρατηγικά. Δεν μπορεί επίσης να δώσει απαντήσεις σε φιλοσοφικά πολιτικά ερωτήματα. Αυτό που προσφέρει ένα δίκτυο είναι ευπροσάρμοστο, φιλικό στο χρήστη και επιρρεπές στους πειραματισμούς. Αυτά δεν είναι αρνητικά χαρακτηριστικά. Είναι θετικά και θα πρέπει να τα ενσωματώσουμε στην πολιτική διαδικασία. Πρέπει όμως να το κάνουμε με φιδό και έχοντας επίγνωση των περιορισμών τους. Η ψηφιακή δημοκρατία, εάν παραμείνει στον ψηφιακό κόσμο, δεν είναι πλήρης δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, η δημοκρατία και υπό τη διάσταση του πολιτικού ανταγωνισμού, αλλά και υπό τη διάσταση της πολιτικής συμμετοχής, δεν μπορεί να λειτουργεί βεβαίως σε ένα κενό. Πρέπει να ενσωματώνει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της κοινωνίας. Είναι προφανές ότι το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως κοινωνία είναι το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης και η αντιμετώπιση των συνεπειών της. Η Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο του 2014. Υπό τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η τόνωση της ανάπτυξης με απότερο στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελούν ζωτικής σημασίας επιδιώξεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δυνατότητες της ενιαίας ψηφιακής αγοράς ως μοχλού ανάπτυξης και παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί επαρκώς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε λίγες εβδομάδες, τον Οκτώβριο του 2013, θα επιδιώξει να εκπέμψει πολιτικό μήνυμα για την ανάγκη επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς
ή δυνατόν μέχρι τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2014. Η Ελλάδα συμμερίζεται απόλυτα τη σημασία που αποδίδεται στην αξιοποίηση του δυναμικού, το οποίο η ενιαία ψηφιακή αγορά διαθέτει για την δόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Κατά συνέπεια, η προώθηση των διαβουλεύσεων για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς δεν μπορεί παρά να αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική Προεδρία. Στο πλαίσιο αυτό, θα εργαστούμε για την υιοθέτηση μέτρων ολοκλήρωσης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, όπως είναι η πρόταση κανονισμού για τη μείωση του κόστους ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών, με στόχο να μειωθεί το κόστος και να αυξηθεί η απόδοση των εγκαταστάσεων ευρυζωνικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων. Επίσης, θα προωθήσουμε την πρόταση κανονισμού για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις συναλλαγές στην εσωτερική αγορά, με στόχο να καταστεί δυνατή η ασφαλής και απρόσκοπτη ηλεκτρονική αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων, των πολιτών και των δημόσιων αρχών, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των δημόσιων και ιδιωτικών online υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου εντός της ενιαίας αγοράς. Κυρίες και κύριοι, οι επιπτώσεις των αλλαγών, είτε αυτές είναι κοινωνικές είτε τεχνολογικές, γίνονται αντιληπτές με διαφορετικό τρόπο από τον καθένα από εμάς ανάλογα τα βιώματά του. Πολλές φορές είναι δύσκολο να αντιληφθούμε το μέγεθος των αλλαγών παρά μόνο όταν αυτές έχουν ήδη συντελεστεί. Βασική αρχή, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι ότι δεν φοβόμαστε το μέσο και δεν υποτιμούμε την κοινωνική του αξία. Συμφωνούμε όλοι ότι ο κόσμος και ακόμα περισσότερο η χώρα μας βρίσκεται σε μετάβαση. Είμαστε παρόντες και συμμέτοχοι σε μια δύσκολη συγκυρία όπου καλούμαστε να αλλάξουμε πιο γρήγορα από ό,τι είμαστε προετοιμασμένοι να το κάνουμε. Η επικαιρότητα είναι καταιγιστική, οι ανάγκες μας προσαρμόζονται μαζί και οι απαιτήσεις μας. Το στοίχημα αυτής της χώρας είναι να απελευθερώσει τη νέα γενιά, ώστε αυτή να ανοίξει νέους δρόμους που ίσως εμείς δεν μπορέσαμε καν να φανταστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Και να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά.